Κάποιοι αναρωτήθηκαν μήπως θα έπρεπε να περιμένουμε να ρίξουν τον κύριο Παπανδρέου οι ίδιοι βουλευτές του. Μήπως δεν θα έπρεπε να ζητήσουμε την παρέτησή του πριν αποχωρήσουν οι δικοί του ή πριν αποχωρήσει μόνος του. Λοιπόν όχι. Η αντιπολίτευση δεν υπάρχει για να κλείνεται στο καβούκι της και να παραχωρεί τις πρωτοβουλίες σε άλλους όταν η χώρα είναι ακυβέρνητη. Πήραμε την πρωτοβουλία γιατί ήταν υποχρέωση και καθήκον μας να προτείνουμε διέξοδο και να δώσουμε λύση. Και όχι να εξαρτάμε τη χώρα και την τύχη της από τις εσωτερικές διαμάχες του ΠΑΣΟΚ. Το έχω πει πολλές φορές. Δεν πιστεύουμε στη Νέα Δημοκρατία, στην πολιτική του όριμου φρούτου. Δεν περιμένουμε το αντίπαλο κόμμα να καταρρεύσει από μόνο του. Και ωστότε όλα να έχουν γίνει στάχτη. Είμαστε αντιπολίτευση εθνικής ευθύνης. Όταν η χώρα μένει ακυβέρνητη, είναι δική μας ευθύνη να ανοίγουμε διεξόδους. Ούτε είχαμε άλλωστε και καμιά εγγύηση ότι ο κ. Παπανδρέου θα αποχωρούσε ή ότι θα τον απομάκρυναν. Και ούτε η χώρα μπορούσε να περιμένει άλλο. Πήραμε την πρωτοβουλία, ανοίξαμε δρόμο, όλα με θρησκευτική, επαναλαμβάνω, ευλάβεια στη συνταγματική τάξη και τελικώς δημιουργήθηκε μεταβατική κυβέρνηση, όπως το είχαμε υποσχεθεί. Κάποιοι είπαν ότι δεν θα έπρεπε ίσως να είχαμε δεσμευθεί σε συγκεκριμένη ημερομηνία εκλογών. Ότι θα έπρεπε, λέει, να είμαστε πιο ελαστικοί στην ημερομηνία.